Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή Τετ-α-Τετ εδώ στη Γύρω Τηλεόραση. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον κόσμο της λογοτεχνίας και ακόμα καλύτερα της παιδικής λογοτεχνίας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε μια εξαιρετική νέα συγγραφέα, την κυρία Ανατολή Τσακαλίδου, η οποία έχει αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας με το πρώτο της κιόλας βιβλίο, Η Ανεξάρτητη Άννα, αλλά και με το νέο βιβλίο, το οποίο θα είναι σύντομα στη διάθεσή σας, το οποίο είναι Η Αλίκη και το Τερατάκι. Με τα παραμύθια της, γεμάτα φαντασία, αγάπη και μηνύματα που μιλούν κατευθείαν στις καρδιές των μικρών αναγνωστών και όχι μόνο, η κυρία Τσακαλίδου μας ταξιδεύει σε κόσμους μαγικούς, ενώ παράλληλα προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για την αξία της φιλίας, της αλληλεγγύης και της αποδοχής. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ανακαλύψουμε περισσότερα για το πώς εμπνέεται για τις ιστορίες της, τη διαδικασία της συγγραφής και τη σύνδεσή της με το παιδικό κοινό. Κυρία Τσακαλίδου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαστε εδώ και να μιλήσουμε έτσι για την παιδική λογοτεχνία. Ξεκινήσαμε με το παραμύθι Ανεξάρτητη Άννα, η οποία όντως είχε μεγάλη αποδοχή από τους μικρούς αναγνώστες, αλλά και από εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και άλλες ειδικότητες, γιατί αφορά πολλά μηνύματα για τα μικρά παιδιά, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια. Και συνεχίζουμε δυστυχώς με ένα φαινόμενο που αφορά τις τελευταίες μέρες που μας έχει απασχολήσει, τον σχολικό εκφοβισμό. Δυστυχώς όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, αλλά θα το αναλύσουμε και στην πορεία της εκπομπής μας. Να ξεκινήσω λίγο με τα πιο βασικά και να μου πείτε τι σας ενέπνευσε βασικά για να ξεκινήσετε να γράψετε το πρώτο σας βιβλίο. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν μία ανάγκη ως μαμά να διαβάσω κάτι διαφορετικό στην κόρη μου. Επειδή όλοι μας μεγαλώσαμε με τα κλασικά παραμύθια, χιονάτιστα, χτωπούτα και άλλα, συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι αυτά τα παραμύθια αφήνουν την πρωταγωνίστρια σε έναν δεύτερο ρόλο, να περιμένει κάποιος να τη σώσει από μία δύσκολη κατάσταση που βίωναν. Και έτσι ήθελα να μπορέσω να ενδυναμώσω πρώτα απ' όλα το δικό μου παιδί, να νιώθει ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα, ότι όσες δυσκολίες και να έρθουν στη ζωή της, είτε είμαι κοντά της είτε όχι, θα μπορεί να τις ξεπερνάει. Και αυτό φυσικά ήθελα να τις το περάσω από μικρή ηλικία. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να γράφω το πρώτο παραμύθι και ξαφνικά όντως το δέχτηκαν εκδοτικοί οίκοι για να το εκδώσουν, κάτι που δεν το περίμενα, γιατί δεν έχω αυτό το feedback, να το πω έτσι, ούτε είχα κάποια επαφή με τον εκδοτικό χώρο. Και ένιωσα μεγάλη χαρά για την αποδοχή που είχε και κάπως έτσι μετά θα ήθελα να το συνεχίσω με πολλά ζητήματα που μας απασχολούν ως μανούλες πρώτα απ' όλα και τα μηνύματα δηλαδή που θέλουμε να περνάμε στα παιδιά μας. Οπότε η πηγή της έμπνευσής σας ποια ήταν? Ήταν μόνο το παιδί σας ή γενικά οι προσωπικές σας εμπειρίες ή αυτά που ακούτε στο γύρω περιβάλλον? Σίγουρα και οι προσωπικές μου εμπειρίες, γιατί αναρωτήθηκα αν όντως, ναι, έχω μεγαλώσει με αυτά τα παραμύθια, εγώ, σαν γενιά δηλαδή, εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα παραμύθια. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό για τις επόμενες γενιές? Ήταν ένας συνδυασμός, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, στο μυαλό μας από μικρά παιδιά, και τα κορίτσια και τα αγόρια έχουμε τη μορφή του πρίγκιπα, έχουμε τη μορφή της πριγκίπισσας, έχουμε το γάμο ως αυτοσκοπό, να το πω έτσι. Κάτι που τονίζεται στο παραμύθι της Ανεξάρτητης Άννας, ότι πρέπει να είναι μια προσεκτική επιλογή. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος θέλει να μας παντρευτεί δεν μπορούμε να πούμε όχι. Ουσιαστικά δηλαδή θέλουμε να τονίσουμε τα δικά μας θέλω και όχι τα κοινωνικά στερεότυπα και τα έμφυλα στερεότυπα που έχουμε μάθει. Τα δικά σας παιδικά αγαπημένα βιβλία ποια ήταν? Διάβαζα αρκετά σαν παιδί και δεν μπορώ να πω ότι έχω ένα αγαπημένο. Μου άρεσε πάρα πολύ όμως η διαδικασία του διαβάσματος, το να μπορώ να ταξιδέψω μέσα από ένα βιβλίο και να περιμένω, να αγωνιώ για το τέλος. Αυτό θυμάμαι έτσι από τα παιδικά μου χρόνια. Πώς διαμόρφωσε η παιδική σας όμως ηλικία τη λογοτεχνική σας πορεία? Σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι
διάβαζα και είχα ερεθίσματα από παιδί, κάτι που συνεχίστηκε και στην ενήλικη ζωή. Και πιστεύω ότι με βοήθησε όλο αυτό στο να μπορέσω να αναζητήσω και κάποια πράγματα, ούτως ώστε και το παραμύθι που θα βγει προς τα έξω να στηρίζεται πάνω σε άλλες έρευνες και σε γεγονότα. Όταν δηλαδή έπιασα να διαβάζω για τα έμφυλα στερεότυπα που υπάρχουν στα παραμύθια, συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούμε έτσι απλά να τα καταλάβουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι τα παλιά παραμύθια προβάλλουν μόνο την ομορφιά και αντίστοιχα πολλές ταινίες παιδικές, τα κλασικά παραμύθια που έχουν γίνει ταινίες, το ότι οι πρωταγωνίστριες μόνο τραγουδούν, δεν κάνουν κάτι στη ζωή τους, το ότι προβάλλεται μόνο η ομορφιά τους, το ότι όλα είναι ιδανικά και το τέλος ευτυχισμένο για όλους, εκεί πάνω στηρίχτηκα το να μπορέσω να γράψω κάτι με διαφορετικά κάποια σημεία, τα οποία όμως αλλάζουν όλη την πλοκή και όλο τον τρόπο που βλέπουμε κάποια πράγματα. Πώς πιστεύετε ότι ένα παιδικό βιβλίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία ενός παιδιού? Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι τα παραμύθια που διαβάζουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά στο να δημιουργήσουν εικόνες στα παιδιά, στο να περάσουν μηνύματα στα παιδιά και γι' αυτό προσπαθώ μέσα από τα παραμύθια, παρόλο που είναι εικονογραφημένα, παρόλο που μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλα και αφορούν ηλικίες από το νηπιαγωγείο, να περάσουμε κάποια μηνύματα, γιατί ό,τι περνάμε στα παιδιά μας μέχρι κάποια ηλικία, αυτό μπορούν να το ενστερνιστούν καλύτερα και να το αποδεχτούν καλύτερα. Να πιαστώ λίγο από την απάντησή σας και να σας ρωτήσω, εσείς ποια μηνύματα έχετε επιλέξει να μεταδώσετε και να περάσετε μέσα από το πρώτο σας βιβλίο, αλλά και από το δεύτερο, το οποίο είναι για να βγει σε λίγες μέρες? Η Ανεξάρτητη Άννα έχει πολλά μηνύματα και για τους μικρούς και για τους μεγάλους αναγνώστες. Δηλαδή, σαν γονείς, θα πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας λίγο πιο ελεύθερα στις επιλογές τους, παρόλο που μπορεί να μοιάζουν λάθος για την κοινωνία ή για την οικογένειά μας. Η Ανεξάρτητη Άννα νιώθει δυνατή, βρίσκει δουλειά για να φύγει από μια τοξική κατάσταση που βιώνει στο σπίτι. Κάτι δηλαδή το οποίο δεν υπάρχει πουθενά σε κάποιο άλλο παραμύθι. Έπειτα συνειδητοποιεί ότι αυτή η δουλειά δεν την καλύπτει και πάει σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο, στο συνεργείο αμαξών. Φανταστείτε ότι ακόμη και σήμερα τα παιδιά σοκάρονται με το επάγγελμα που διαλέγει, που οι σπουδές είναι ανοιχτές, μπορεί κανείς να πάει σε οποιαδήποτε σχολή θελήσει. Έπειτα ο πρίγκιπας δεν γοητεύεται από την εξωτερική της εμφάνιση, από αυτά που φοράει. Ουσιαστικά δηλαδή δείχνουμε ότι η ομορφιά δεν είναι το παν. Τονίζονται τα εσωτερικά της χαρίσματα και σε αυτό το σημείο. Και φυσικά η ίδια της επιλέγει να πει όχι στον πρίγκιπα, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Έτσι τονίζω σε όλες μου τις παρουσιάσεις ότι είναι πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε το όχι. Και αυτό πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά από πολύ μικρά, ότι πρέπει να μάθουν να λένε όχι όταν κάτι δεν τους εκφράζει και φυσικά να αποδέχονται το όχι από τους φίλους τους, από την οικογένειά τους, αργότερα από τις σχέσεις τους, από τη δουλειά τους. Οι απογοητεύσεις που μπορεί να μας έρθουν μέσα στη ζωή είναι πολλές. Πρέπει να τα ενδυναμώσουμε πολύ μικρά τα παιδιά στο να αποδέχονται κάποιες καταστάσεις. Και όσον αφορά το δεύτερο παραμύθι που λέτε, δεν θα αποκαλύψω πάρα πολλά για να κρατήσουμε έτσι και το αναγνωστικό κοινό λίγο, να του κρατήσουμε το ενδιαφέρον, αλλά τα βασικά μηνύματα είναι ότι δεν πρέπει φυσικά να εμπλεκόμαστε σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, είτε αυτά είναι η σωματική βία, είτε η ηλεκτρική βία, η συναισθηματική. Σήμερα έχουμε πάρα πολλές μορφές σχολικού εκφοβισμού που αντιμετωπίζουμε και ο διαδικτυακός και ακούμε και πάρα πολλά περιστατικά. Έτσι με έναν τρόπο προσπαθούμε να δείξουμε ότι το να απομονώνουμε τους άλλους, το να τους κοροϊδεύουμε δεν είναι σωστό και φυσικά να μην μένουμε θεατές σε όλο αυτό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην απλά αποδέχονται ότι ο συμμαθητής τους, ο φίλος τους ή οποιοδήποτε γύρω τους απλά είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού. Κάτι πρέπει να κάνουμε και κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
Ζούμε σε περίεργες εποχές, ειδικά για το πώς διαμορφώνουν τα παιδιά το χαρακτήρα τους, την ηθική τους. Βλέπουμε πάρα πολύ έντονη βία σε ηλικίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου. Εσείς πώς πιστεύετε ότι μέσω από τη λογοτεχνία, κυρίως στην παιδική, μπορεί να επηρεαστεί η ηθική και οι αξίες των παιδιών? Ναι, φυσικά και μπορεί να επηρεαστούν μέσα από τα μηνύματα που περνάνε οι συγγραφείς, αλλά μέσα σε όλο αυτό πολύ σημαντικός φυσικά είναι ο ρόλος του γονέα. Ό,τι και να σου πει ένα βιβλίο, ό,τι και να σου πούν οι δάσκαλοι στο σχολείο, αν η οικογένεια δεν είναι δίπλα στο παιδί να περάσει τις αξίες που πρέπει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα παιδί δεν θα πάρει μόνο του εύκολα να διαβάσει, αν δεν δει εμάς πρώτα να είμαστε κοντά στο βιβλίο και να προσπαθούμε να του δώσουμε ρεθίσματα μέσα από αυτό. Και πρέπει να προσέχουμε επίσης το τι διαβάζουμε στα παιδιά μας. Γιατί και εγώ σαν μαμά, κάποιες φορές που διαβάσαμε κάποια βιβλία που δανειστήκαμε από τη δανειστική βιβλιοθήκη, είπα όχι, πρέπει πρώτα να τα διαβάζω εγώ και μετά να τα διαβάζω στο παιδί μου, γιατί όντως υπήρχαν κάποια που δεν ανταποκρινόταν στη σημερινή εποχή ή σε αυτά τα μηνύματα που θα ήθελα να πάρει το δικό μου παιδί τουλάχιστον. Εσείς πώς χειρίζεστε τα ευαίσθητα θέματα της εποχής, ενώ όπως είναι η απώλεια, η φιλία ή ο εκφοβισμός στο παιδί σας και πώς θέλετε μέσα από αυτά εδώ πέρα να τα βοηθήσετε ίσως και τους γονείς, γιατί ο γονιός παίρνει ένα βιβλίο στην ουσία για να διαβάσει και να βοηθηθεί και ο ίδιος το πώς θα εκφράσει ίσως κάποια από αυτά εδώ στο παιδί του. Εγώ προσπαθώ πάντα με τη συζήτηση και το διάλογο και να λέμε στα παιδιά κάποια πράγματα όπως είναι, στις ηλικίες βέβαια που μπορούν να τα αποδεχτούν. Για παράδειγμα, όπως είπατε, η απώλεια στο δικό μας παραμύθι με τη βοήθεια της εικονογράφου μας, της Ιωάννας Βάλβη, έχει περάσει η απώλεια της μαμάς μέσα σε μία καρδούλα σύννεφο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο παραμύθι το οποίο να αποτυπώνει την απώλεια της μητέρας σε εικόνα. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και στις παρουσιάσεις μου να δείξω στα παιδιά ότι μπορεί να υπάρξει απώλεια μέσα στην οικογένεια, στους συγγενείς, σε άτομα που αγαπάμε, αλλά βρίσκονται ψηλά και μας κοιτάνε και μας προστατεύουν. Είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να περνάμε τα μηνύματά μας σε συνδυασμό με την συγγραφή και την εικονογράφηση σε αυτές τις μικρότερες ηλικίες μέχρι το δημοτικό. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε γράφοντας ένα παιδικό βιβλίο και φυσικά και με το καινούριο, ποιες ήταν? Η πρόκληση νομίζω είναι το γεγονός ότι έχεις μία ιδέα στο μυαλό σου, την οποία πρέπει να αποτυπώσεις στο χαρτί με μεγάλη προσοχή για τις ηλικίες στις οποίες απευθυνόμαστε, για να μην περάσουμε τα λάθος μηνύματα. Γιατί ένα παιδί δεν θα είναι εκεί, δεν θα είσαι δίπλα του να του εξηγήσεις το σκεπτικό με το οποίο έχεις γράψει το βιβλίο, οπότε πρέπει με έναν τρόπο να αποτυπώνεται αυτό στις λίγες λέξεις που υπάρχουν και να μην περνάμε το λάθος μήνυμα και να μπορούμε να δώσουμε όσα πρέπει χωρίς υπερβολές στο λόγο μας και χωρίς να μπερδεύουμε τον αναγνώστη. Μου αναφέρατε λίγο νωρίτερα για μια πολύ ωραία απεικόνηση που είχε το βιβλίο σας για τον τρόπο πώς γίνεται η μανούλα όταν φεύγει από τη ζωή, για να δείξετε την απώλεια. Θεωρείτε ότι είναι καθοριστική η εικονογράφηση για την απόδοση της ιστορίας? Ναι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στα εικονογραφημένα παραμύθια, γιατί και ο εικονογράφος έχει τη δική του οπτική και εγώ συγκεκριμένα με την Ιωάννα έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ στον τρόπο που εκφράζουμε το κείμενο. Δηλαδή η ιδέα αυτή ήταν καθαρά δική της και όταν το είδα τρελάθηκα. Γιατί όντως δεν το είχα σκεφτεί καν. Οπότε εγώ προσωπικά αφήνω την εικονογράφο να φτιάξει έτσι όπως έχει σκεφτεί η ίδια την ιστορία και έπειτα από συζητήσεις φτάνουμε στο τελικό. Στην τελική εικονογράφηση του παραμυθιού. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και η πρώτη εικόνα που θα μας δώσει το βιβλίο, δηλαδή το εξώφυλλο, αλλά και μέσα το πώς αποτυπώνονται κάποια πράγματα, είναι
κρίσιμο για την πορεία της ιστορίας. Για παράδειγμα και η ανεξάρτητη Άννα μέσα στην ιστορία της αλλάζει ακόμη και τα ρούχα της. Τι σημαίνει αυτό, πέρα από τις εκφράσεις της, ότι όσο πιο χαρούμενη είναι και πατάει στα πόδια της, αυτό αποτυπώνεται και στην εικόνα. Πολύ βασικό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δει και σε άλλα παραμύθια να συμβαίνει να αλλάζουν τα ρούχα. Συνήθως ξεκινάνε με ένα ρούχο και τελειώνουν με το συγκεκριμένο. Έχετε κάνει αναγνώσεις σε σχολεία ή σε βιβλιοθήκες και ποια ήταν η εμπειρία σας? Ναι, κάνουμε συνέχεια παρουσιάσεις στα σχολεία. Δεν θα το έλεγα ανάγνωση, γιατί δεν διαβάζουμε όλο το βιβλίο. Αυτό είτε το έχουν δουλέψει πριν οι εκπαιδευτικοί, είτε το δουλεύουν μετά την παρουσίαση. Γιατί ακριβώς θέλω να είναι διαδραστικές αυτές οι παρουσιάσεις με τα παιδιά στα σχολεία, να χτίζουμε μαζί την ιστορία για να καταλαβαίνουν ακόμη περισσότερο τα νοήματα από την ανεξάρτητη Άννα και παράλληλα να μπορεί να ανοίγει λίγο το μυαλό στο ότι είναι κάτι καινούργιο αυτή η πλοκή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μένα να υπάρχει αυτή η διάδραση. Μ' αρέσει που σοκάρονται κάποιες φορές, μ' αρέσουν τα σχόλιά τους και φυσικά η ανατροφοδότησή τους για το πώς θα είναι το επόμενο και αν θα πρέπει να συνεχιστεί με τη συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια ή όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία η επαφή με τα παιδιά. Ποιες αντιδράσεις των παιδιών έτσι σας έχουν μείνει γραγμένες στο μυαλό ή σας κάνανε ακόμα και εντύπωση? Η μεγαλύτερη εντύπωση φυσικά μου έχει κάνει το γεγονός ότι όταν τους ρωτάς τι πιστεύετε ότι έκανε ο πρίγκιπας από τη στιγμή που άκουσε ένα μεγάλο όχι σε μία πρόταση γάμου, είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι όλες οι απαντήσεις τους, στην πλειοψηφία μάλλον να το πω, είναι επιθετικές, ότι την έδιωξε, την θύμωσε, νευρίασε. Όλα αυτά ήταν σοκαριστικά, ειδικά στις πρώτες παρουσιάσεις που είχα πάει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πάντα σε συγκινούν τα παιδιά όταν, για παράδειγμα, μιλάμε για την απώλεια και σηκώνουν το χέρι και σου λέει «και εγώ έχω χάσει κάποιο δικό μου πρόσωπο». Και βλέπεις ότι τους βοηθάει η προσέγγιση που έχουμε στο παραμύθι. Και φυσικά σοκάρονται με την πλοκή και όσον αφορά το γεγονός ότι στο τέλος ακόμη και ο πατέρας της Άννας έχει συνειδητοποιήσει ότι ήταν λάθος η προσέγγιση του απέναντι στο παιδί του και χωρίζει την κακιά μητριά, ας πούμε. Και εκεί θέλω να τονίσω και στους γονείς και στα παιδιά ότι πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο φυσικά για τα παιδιά μας, αλλά μία λάθος επιλογή μας, ακόμη και σε άλλα καθημερινά πράγματα, μπορούμε πάντα να τη διορθώσουμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι μας έχουμε τον τρόπο και ότι πάντα είναι ο σωστός. Πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Αν δούμε ότι κάτι δεν είναι το σωστό για το δικό μας παιδί, μπορούμε να το βοηθήσουμε και να αλλάξουμε την όλη κατάσταση για την οικογένειά μας. Έχετε λάβει ανατροφοδότηση από γονείς ή εκπαιδευτικούς για το αντίκτυπο του βιβλίου σας? Ναι, έχω λάβει σχόλια, ναι. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν άλλα αντίστοιχα, θα βγάλετε άλλο αντίστοιχο που να αλλάζει έτσι τόσο σημαντικά η πλοκή. Και φυσικά οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι με καλούν στα σχολεία ή έχουμε επαφή, μου λένε το πόσο σημαντικό είναι και για το δικό τους έργο να μπορέσουν να ενδυναμώσουν τα παιδιά και να μπορέσουν να περάσουν κάποια μηνύματα για την ανεξαρτησία, για τον ρόλο της γυναίκας σήμερα στην κοινωνία μας, η οποία είναι εργαζόμενη, για πολλά πολλά διαφορετικά πράγματα το χρησιμοποιούν για να περάσουν μηνύματα στα παιδιά. Θέλετε λίγο να μου πείτε λίγα πράγματα, όσα μπορείτε φυσικά, για το νέο σας βιβλίο «Η Αλίκη και το Τερατάκι»? «Η Αλίκη και το Τερατάκι» είναι ένα παραμύθι πάλι που απευθύνεται στις ίδιες ηλικίες, δηλαδή από νήπια μέχρι και σε εμάς, τους γονείς και ακόμη μεγαλύτερες ηλικίες, που θέλει να δείξει το πόσο σημαντικό είναι να μην απομονώνονται τα παιδιά στα σημερινά σχολεία και δείχνει κάτι ακόμη, το γεγονός ότι ένα απλό χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι διαφορετικό για κάποιο παιδί μπορεί να γίνει αιτία για κοροϊδίες, για απομόνωση, ακόμη και για περιστατικά σωματικής βίας ή λεκτικής βίας ή άλλης μορφής βίας. Οπότε είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν να σέβονται
τη διαφορετικότητα. Και μέσα από το παραμύθι αυτό αναδεικνύουμε αυτό ακριβώς το μήνυμα και φυσικά το μήνυμα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και ότι εμείς οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα φαινόμενα. Να μην είμαστε απλοί παρατηρητές ενός τέτοιου φαινομένου, γιατί και τα παιδιά στις ηλικίες αυτές θεωρώ ότι μπορεί να λένε «ΟΚ, αφού δεν είμαι εγώ στόχαστρο και είναι ο διπλανός μου ή ο άλλος συμμαθητής, δεν πειράζει, αρκεί να μην μπω εγώ στο στόχαστρο αν αντιδράσω σε όλο αυτό». Δεν θα πρέπει να είναι αυτή η προσέγγιση μας. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Να ρωτήσω πώς το δικό σας το παιδάκι, όταν το διαβάσατε πρώτη φορά το πρώτο σας βιβλίο, φαντάζομαι ότι το έχετε διαβάσει ήδη και το δεύτερο. Ναι. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και ο πρώτος αναγνώστης. Ναι, η Κατερίνα μου είναι ο πρώτος αναγνώστης και το πρώτο παραμύθι που της διάβασα την Ανεξάρτητη Άννα ήταν αφού είχε γίνει και η εικονογράφηση, γιατί ήθελα να το διαβάσουμε λίγο, σε ψηφιακή μορφή βέβαια ήταν ακόμη, και ήθελα, επειδή ήταν πιο μικρή, ήθελα να έχει και τις εικόνες. Ενθουσιάστηκε, δεν περίμενε φυσικά ότι το έχω γράψει εγώ. Και η αντίδρασή της ήταν τρομερή όταν φτάσαν τα πρώτα αντίτυπα στο σπίτι, που άνοιγε και έλεγε «Σε όλα εσύ είσαι στη φωτογραφία». Και τώρα για την Αλίκη και το Τερατάκι, ήταν η πρώτη πάλι που το διάβασα. Και της άρεσε πάρα πολύ. Καθώς επίσης μετά, αφού της το διάβασα αυτή τη φορά και με τις εικόνες, της καταλάβαινα τι της αρέσει και τι όχι και μάλιστα βασιστήκαμε και πάνω στη γνώμη της Κατερίνας για κάποιες αλλαγές που θέλαμε να κάνουμε. Οπότε τα μηνύματα που θέλατε εσείς να περάσετε μέσα από τα βιβλία σας, πιστεύετε ότι διαβάζοντας, γιατί όταν είναι και το παιδί σου φαντάζομαι έχουμε καλύτερη εικόνα στο αν περνάει το μήνυμα. Του περάσατε λοιπόν το μήνυμα στην κόρη μόλις τα διάβασε τα βιβλία. Πιστεύω πως ναι, το περάσαμε το μήνυμα και κάτι ακόμη που θεωρώ σημαντικό και όπως είπαμε για τις αξίες πριν, είναι σημαντικό στις μικρές ηλικίες από τα προνήπια, να το πω έτσι, μέχρι και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, να είμαστε δίπλα στο παιδί και να ρωτάμε τι σου άρεσε από αυτό το παραμύθι. Αυτό μας το μάθανε οι εκπαιδευτικοί μέσω κάποιων προγραμμάτων. Τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε. Σου άρεσε κάποια εικόνα, σου άρεσε η πλοκή της ιστορίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο παίρνω και διαβάζω ένα παραμύθι. Μπορούμε μέσα από τη συζήτηση μετά το παραμύθι να περάσουμε αυτά τα μηνύματα που θέλουμε. Τα επόμενα σχέδιά σας ποια είναι, κυρία Τσακαλίδου? Τα επόμενα σχέδιά μου. Πρώτα απ' όλα βέβαια θέλω να έρθει το νέο μας παραμύθι στα χέρια μας, να κάνουμε και εκεί τις όμορφες παρουσιάσεις μας στα παιδάκια και έπειτα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τα παραμύθια για αυτές τις ηλικίες. Ίσως, γιατί δεν το έχω πιάσει ακόμη, το επόμενο να αφορά τα κατοικίδια. Πολύ ενδιαφέρον θέμα θα είναι και αυτό λοιπόν. Να ρωτήσω λίγο ποια είναι η σημασία των παιδικών βιβλίων στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Έχετε και ένα παιδάκι και φαντάζομαι ότι το να πάρει το βιβλίο το εικονογραφημένο στα χέρια του, το να διαβάσει μέσω ενός τάμπλετ ή ενός υπολογιστή είναι κάτι διαφορετικό. Φυσικά και είναι διαφορετικό και εγώ πάντα ήμουνα υπέρ του βιβλίου στην κανονική μορφή του, στην έντυπη μορφή του και θεωρώ ότι καλό είναι πάντα να διαβάζουμε και με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά τα ερεθίσματα σήμερα είναι πάρα πολλά για τα παιδιά, καμία σχέση με το πώς μεγαλώναμε εμείς, αλλά καλό είναι να έχουμε λίγο απ' όλα και να προσπαθούμε να δημιουργούμε μια βιβλιοθήκη στο δωμάτιό τους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Εγώ να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία και στο νέο σας λοιπόν παραμύθι «Η Αλίκη και το Τερατάκι». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ φίλοι μου που ήσασταν για ακόμα μια Κυριακή συντροφιά μας. Εμείς τα λέμε την επόμενη Κυριακή στις 18:30 για ένα ακόμα τετατέτ. Καλό σας απόγευμα.